Ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης στην οδοπλαστήρα με την Δημοτική Αρχή να στοχεύει στο να τρέξουν αυτές εντός χρονοδιαγράμματος και παράλληλα να δρομολογηθούν και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις στο δυτικό μέτωπο. Εφόσον βέβαια προηγήθηκαν πρόδρομες εργασίες της υπογειοποίησης του δικτύου της ΔΔΕ, αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης, όλα αυτά που πρέπει να γίνουν λοιπόν για να μην τα βρούμε το επόμενη μέρα μπροστά μας, ξεκίνησε δυναμικά. Είμαστε βέβαιοι ότι θα προχωρήσει. Είναι καλός εργολάβος ο οποίος έχει αναλάβει το έργο που προέκυψε από τον διαγωνισμό. Και συνδυαστικά, βέβαια, θα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό και το άλλο έργο που θα γίνει εκεί στην ευρύτερη περιοχή, που θα συνδέσει τον Έδοντα με την περιοχή, το λιμανάκι του Κορδία. Και αυτή η πλατφόρμα, η οποία και εκεί σχεδιάζεται. Όλο αυτό λοιπόν θα δείξει μια διαφορετική περιοχή. Τώρα, αν θα τρέξουν τα έργα με τους ρυθμούς που πρέπει, αυτό πιστεύουμε. Εμείς αυτό παρακολουθούμε στενά, αυτό επιδιώκουμε. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε εκ νέου δυσκολίες λόγω υγειονομικής κρίσης. Και... γιατί όταν λείπουν από εδώ 10 μηχανικοί, ποιος θα παρακολουθεί τα έργα, ποιος θα βλέπει τα έργα, ποιος θα προχωρήσει. Και βέβαια έχουμε και το άλλο τη δυσκολία που έχει να κάνει με την αναθεώρηση τιμολογίων λόγω της αυξήσεων των τιμών. Σε αυτά τα έργα τουλάχιστον πλαστήρα δεν έχουμε το πρόβλημα από ό,τι μας έχει ενημερώσει ο εργολάβος. Στην αγροτική οδοπία υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό το τσιμέντο με την προσφορά που έχετε τότε. Τα παρακολουθούμε στενά και ελπίζουμε να ξεκινήσουμε. Και βέβαια να βάλουμε στο κάδρο ότι ξεκινά τις επόμενες μέρες και η ανάπλαση του τμήματος μεταξύ Φαρών και Ακρίτα. Στην Ναβαρίνο, επί της Ναβαρίνο. Σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε ο Βασίλης Κοσμόπουλος για μειωμένη απόδοση έργου από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, ο Θανάσης Βασιλόπουλος υπογράμμισε πως η πανδημία έχει παίξει τον ρόλο της, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις χρηματοδοτήσεις, τις οποίες έχει φέρει για την πόλη η Δημοτική Αρχή. Είναι στα ίδια επίπεδα που κινείται τα τελευταία χρόνια. Αυτό βέβαια δεν λέει κάτι. Προφανώς και πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή έργου. Όμως να μην ξεχνάμε ότι έχουμε διανύσει 24 μήνες και τους 19 εν μέσω υγειονομικής κρίσης. Μην ξεχνάμε αυτήν την παράμετρο. Εδώ πέρα έχουν σταματήσει να λειτουργούν κράτη και κοινωνίες πολύ πιο μπροστά από τη δική μας. Δεν ήταν δυνατόν να μας επηρεάσει αυτό. Όμως ας κρατήσουμε το βασικό. Και το βασικό είναι πόσες χρηματοδοτήσεις έχει φέρει αυτή η Δημοτική Αρχή. Και αυτή η Δημοτική Αρχή έχει φέρει πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις. Πρωτόγνωρες, επιτρέψτε μου να πω, και έρχονται και άλλες.